Λίγες μέρες μετά το περιστατικό χρήσης νικοτίνης από ανήλικους μαθητές μέσα σε γυμνάσιο στο Ηράκλειο και με την επικαιρότητα να βρίθει ανάλογων ειδήσεων σε όλη τη χώρα, η ανάγκη για ενημέρωση γύρω από τις εξαρτήσεις είναι επιτακτική. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί στα παιδιά, γιατί δεν θα περιμένουμε να έρθει η εξάρτηση. Μπορούμε να καταλάβουμε από συμπεριφορές των παιδιών. Στο Ηράκλειο, η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών διοργάνωσε ενημερωτική συζήτηση ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις, αλλά και με τις συμπεριφορές των εφήβων που γίνονται όλο και πιο βίαιες να βρίσκονται στο τραπέζι. Τα νούμερα τα οποία μας έρχονται από το ΚΕΘΕΑ είναι συγκλονιστικά. Π.χ. ας πούμε, ένα νούμερο που ακούστηκε και σήμερα είναι ότι δεκαπλασιάστηκε η χρήση κοκαίνης μέσα σε ένα χρόνο στους έφηβους. Θα πρέπει όλοι οι γονείς να είμαστε εγρήγορσοι και πάνω απ' όλα να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Δηλαδή να υπάρχουν ειδικοί και μέσα στα σχολεία αλλά και δομές που να μπορούν να απευθυνθούν για οποιοδήποτε πρόβλημα. Η οικονομική και κοινωνική κρίση, οι πόλεμοι, ο εγκλεισμός κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης αλλά και η κρίση αξιών που βιώνει η κοινωνία έχει καταστήσει τους εφήβους πιο ευάλωτους από ποτέ. Η αλήθεια είναι πως πάντα οι έφηβοι ήταν σε κίνδυνο, δεδομένου ότι αντιδρούν πολύ περισσότερο από έναν ενήλικα. Παρ' όλα αυτά τα τελευταία γεγονότα είναι άκρως ανησυχητικά. Φαίνεται ότι από πέρυσι μέχρι φέτος η χρήση κοκαίνης στους εφήβους από 1,3% έχει πάει στο 10%. Υπάρχουν παντού νόμιμες εξαρτήσεις. Από πλευράς πολιτείας έχουμε άσχημες εξελίξεις, άσχημα νέα. Η πολιτεία δείχνει με διάφορους έμεσους και άμεσους τρόπους στην ουσία να προμοτάρει την εξάρτηση και δεν το λέω έτσι ελαφρά την καρδιά, όταν αυτή τη στιγμή, όχι από αυτή την κυβέρνηση, από την προηγούμενη, αλλά συνεχίζει και υπάρχει στην ουσία προσπάθεια νομιμοποίησης της κάναβης με πάρα πολλά προϊόντα και με μια λογική να περάσει η απενεχοποίησή της. Καταλαβαίνετε, όταν ξέρουμε όλοι ότι η κάναβη είναι το κατά 90%, όπως λένε και τα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ, η νούμερο ένα ναρκωτική ουσία που εισάγει τους νέους ανθρώπους στην εξάρτηση, καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτό δεν είναι βοήθεια. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο είναι αναγκαία η ενίσχυση μονάδων αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στήριξης των εξαρτημένων και των οικογενειών τους. Όταν μαθαίνουμε ότι το παιδί μας είναι στην εξάρτηση, ο αδερφός μας ή ο σύντροφός μας, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Θέλουμε βοήθεια. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές βεβαίωσαν τη στήριξή τους στο ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, που είναι σε αναβρασμό το τελευταίο διάστημα εξαιτίας του επερχόμενου νομοσχεδίου που αφορά στη ψυχική υγεία, και παράλληλα ζήτησαν την προστασία των δομών ψυχικής υγείας. Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ. Ανησυχώ πολύ για την οικογένεια του ΚΕΘΕΑ. Ανησυχώ γιατί έχω περάσει από εκεί, ξέρω το έργο, ξέρω τη δουλειά που γίνεται εκεί, και αυτή είναι η μεγάλη μου ανησυχία, γιατί μια τόσο καλή δομή σαν το ΚΕΘΕΑ να προσπαθούν να το κλείσουν. Είναι σαν να χάνουμε την οικογένειά μας. Δει εμάς αυτό το νομοσχέδιο το καινούριο. Την οικογένεια δεν την έχουν αναφέρει πουθενά, τους έφηβους. Εμάς